Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι δύο βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και τις τελευταίες ημέρες πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα κοινά, ενώ ανταλλάσσουν και πειρά εκατέρωθεν. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη σε δημόσιο διάλογο εφόλης της ύλης. Μιλάω για διάλογο. Ο διάλογος έγινε, όπως ξέρετε, στην Αμερική στις προκαμιωτικές εκλογές, στη Γαλλία, όταν κατέβηκε η Σεγκολέν Ρογιάλ. Να σε κοιτάζω, να με κοιτάζεις. Να κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε όπως κουβεντιάζουμε. Να σε ρωτήσω, να με ρωτήσεις και τα λοιπά. Να απαντήσουμε, να πούμε πού στεκόμαστε. Η Ντόρα Μπακογιάννη άφησε εχμές κατά τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι εκείνη δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη, ακόμη και όταν διαφωνούσε. Ο καθένας από εμάς έχει ένα βιογραφικό πίσω του. Ένα βιογραφικό τι έχει κάνει. Δεν γεννηθήκαμε χθες. Τολμάει, λέει, να μιλάει ότι δεν έφυγε ποτέ. Μα είμαι περήφανη που δεν έφυγα ποτέ. Είμαι περήφανη για αυτή την παράταξη. Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην Αλεξανδρούπολη, απέρριψε το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος και επιτέθηκε σε συμβούλους που έχουν, όπως είπε, ευθύνη για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Κόμμα εξουσίας σταματήσαμε να είμαστε όταν πάψαμε να ακούμε τη φωνή της βάσης. Αυτή η φωνή της βάσης είναι που σε κάνει κόμμα εξουσίας. Αλλά και κόμμα εξουσίας δεν θα μπορέσουμε να ξαναγίνουμε αν δεν δώσουμε σε αυτή τη βάση το δικαίωμα να έχει την πίστη, το όραμα, την πεποίθηση ότι κάνει το σωστό, ότι πιστεύει στο σωστό. Τη δέσμευσή του ότι δεν θα δώσει γραμμή στο δεύτερο γύρο επανέλαβε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Θεωρώντας ότι δεν έχω το ηθικό δικαίωμα να προτείνω τη δεύτερη Κυριακή τι να κάνουν, να ψηφίσουν κατά συνείδηση για το καλό της πατρίδας, της νεολαίας μας, της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα για την ενότητα της παράταξης.